Ξεκινώ. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες ενός εξαιρετικά σημαντικού συνεδρίου, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Κυπριακή Δημοκρατία, το συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα συνέδριο τα πορίσματα του οποίου θεωρώ ότι θα αποτελέσουν σταθμό και ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αξιολογήσαμε μέσα από αυτό το διήμερο συνέδριο μια σειρά προβλημάτων από την εφαρμογή της τεχνικής νοημοσύνης και βεβαίως των τεχνολογικών εξελίξεων. Μέσα από την συμμετοχή των 47 υπουργών και εκπροσώπων υπουργείων χωρών μελών, αλλά και των 370 τόσων συνέδρων που εκπροσωπούσαν διάφορες οργανώσεις του εξωτερικού, αλλά και τους πάρα πολλούς, πέραν των 600 επίσης, που συμμετείχαν και παρακολούθησαν αυτό το συνέδριο, φτάσαμε και καταλήξαμε σε 4 ψηφίσματα και βεβαίως μια τελική διακήρυξη, την διακήρυξη της Λευκωσίας. Αυτή η διακήρυξη της Λευκωσίας θεωρώ, όπως είπα στην αρχή εισαγωγικά, ότι θα είναι ορόσημο μετά από 8 χρόνια το Συμβούλιο της Ευρώπης καταφέρει να φτάνει σε μια τέτοια διακήρυξη, η οποία διαλαμβάνει συγκεκριμένες παρενέσεις προς τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εφαρμόσουν μια σειρά από πρακτικές, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, τα οποία θα διασφαλίζουν μεταξύ άλλων τα συμφέροντα των πολιτών, την προστασία των ιδίων των δημοσιογράφων, την ασφάλεια της δημοσιογραφίας, αλλά βεβαίως και τον αντίκτυπο της πανδημίας που είχε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είναι η πεποίθησή μας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως εκθέσαμε τις θέσεις μας μέσα από αυτό το συνέδριο, είναι ήδη σε ένα εξαιρετικά καλό δρόμο όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα και έχουμε ήδη εφαρμόσει προληπτικά τα πλείστα από όσα σήμερα έχουμε συζητήσει. Όμως υπάρχει δρόμος ακόμα για να βελτιωθεί το σύνολο των κρατών μελών και αυτό αναμένουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πάτρικ Φένιξ που είναι δίπλα μου και είναι ο επικεφαλής του Τμήματος της Κοινωνίας της Πληροφορικής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Χρήστο Γιακουμόπουλο, όλη την ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά βεβαίως θα ήμουν αγνώμων εάν δεν ευχαριστούσα ιδιαίτερα την ολόκληρη την ομάδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και των λειτουργών του Υπουργείου Εσωτερικών, που μαζί με μια εξαιρετικά οργανωμένη και επίπονη προσπάθεια έκαναν πράξη αυτό το συνέδριο, το οποίο γίνεται κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, όμως νομίζω ότι θα δείτε τα αποτελέσματά του ήταν εξαιρετικά εποφελή και από πλευράς οργάνωσης άρτια. Ευχαριστίες λοιπόν σε όλους τους συντελεστές αυτού του σπουδαίου συνεδρίου και βεβαίως ο δημοσιογραφικός κόσμος, αλλά ιδιαίτερα οι πολίτες, θα πρέπει να αναμένουν ότι με την εφαρμογή όλων όσων διαλαμβάνονται στην διακήρυξη της Λευκωσίας θα έχουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και για την δημοσιογραφία, αλλά κυρίως για τους πολίτες. Okay, this was an extremely important conference, my dears. We know that our Secretary General, for example, has explained quite widely that freedom of expression and the protection of journalists in Europe is backsliding. We all have very recent events in mind when we speak about freedom of expression. And we know that journalists are being jailed and that journalists are being prosecuted. And in order to respond to those new developments, including developments with regards to the digital society and the transformation that this profession has meant for many of journalists, of media actors, we needed to be able to give a response, not only a response at administrative level, but a response at political level. And that is what this ministerial conference has been doing. It is the first time, quite honestly, that we have 45 ministers that gathered, even though it was only online. It is an important commitment of states to be able to say this
freedom of expression is one of the cornerstones of our societies, and we need to protect it. We need to ensure that in these developments, in these digital developments, we have and find a new place for media actors in our society in order to protect democracy, in order to protect the societies as we know. And despite the pandemic, we can ensure that media freedom is not being curtailed because of this pandemic and because of the crisis situation that we are living, but that we can also ensure that despite the crisis situation, media freedom is being upheld. That was the key message of the conference. Thank you. When the resolution and the declaration will be implemented? The resolutions and the declaration are already online. They are public. As soon as the minister declared that they were adopted, they have been put online and they are consultable to everyone, even before the conference now is finished. That basically means that we will start implementing them. We will, as Council of Europe, follow an action plan in order to implement them. We have already foreseen in a four-year visionary action in order to ensure that the resolutions are translated not only in theory but also in practice. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το γεγονός ότι μπορέσαμε ακριβώς να διοργανώσουμε, να αναλάβουμε την διοργάνωση και να συνδιοργανώσουμε μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό το εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο, αλλά βεβαίως το γεγονός ότι δαχτυλοδείξαμε, αν μου επιτρέπετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στα κράτη-μέλη, τα υπόλοιπα του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την ασφάλεια της δημοσιογραφίας, την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης, που επεκτείνεται όμως, επιτρέψτε μου να πω, και πολύ πέραν του δημοσιογραφικού κόσμου και βέβαια αναφέρομαι στους ίδιους τους πολίτες. Είναι κάτι το οποίο ήταν εξόφθαλμα έντονο μέσα από τις συζητήσεις όλων των συναδέλφων υπουργών και εκπροσώπων και είναι αυτά που περιγράφονται ακριβώς στην διακήρυξη της Λευκωσίας, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο, νομοθετικά αλλά και πολιτικά, να διασφαλίσουν ακριβώς αυτά τα πολύ σημαντικά αξιώματα τα οποία θα πρέπει να διακρίνουν και την ελευθερία του λόγου αλλά και τον τρόπο άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Όχι. Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, επέλεξε να μην συμμετάσχει. Ευχαριστούμε.